Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Επειδή προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες προσποιούμενοι ότι είναι από κάποιο σωματείο στην Καβάλα, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες. Να εφαρμοστεί τώρα στην ΔΕΗ Καβάλας η ρύθμιση οφειλών δημοτών σε εκατοδόσεις, δηλώνει ο Μάκης Παπαδόπουλος. Τι απαντά ο πρόεδρος της επιχείρησης Απόστολος Χρόνης. Όχι στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου, λέει η Δημοτική Αρχή. Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού στην Αλάνα της Νέας Ηρακλίτσας. Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίησή της, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Χρήστος Πριονίδης. Διαψεύδονται τα σενάρια περί εγκατάστασης προσφύγων στην Αλάνα της Νέας Ηρακλίτσας. Το σχέδιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο επίκεντρο συνέντευξης τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Τι καιρικές συνθήκες θα επικρατούν το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.